Για συνδεθείτε. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί, η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σας ενημερώνει σε θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαβίου μάθησης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Συντονιστείτε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης για να διασυνδεθείτε με την ενημέρωση. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί. Κυρίες και κύριοι, η Δομή Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου μας, ο Δημήτρης Οτσιτσής. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Τηλεμάχη. Βέβαια, η εκπομπή σήμερα έχει μεταθεί... αρκετά προς τα πίσω. Είχαμε για δύο ώρες και όλους αυτούς τους ανθρώπους της ορεινής διάσκησης της ορεινής Ξάνθης και των θρακικών μετεώρων. Όμως η δομή εδώ διασύνδεσης του Πανεπιστημίου μας είναι παρούσα με τον Δημήτρη τον Τσιτσί και όλα αυτά που θα μας μεταφέρει για σήμερα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Τηλεμαχία. Να είστε καλά. Λοιπόν, ό,τι θα πούμε τώρα είναι αναρτημένα στα ζητιακούς τόπους του γραφείου μας, card.edu.gr και επιχειρήτε.edu.gr. Ξεκινάμε από την απασχόληση. Να πούμε ότι υπάρχει προκήρυξη για 283 άτομα σε διάφορους φορείς του δημοσίου. Μέσα είναι και το Δημοκρίτιο Πανεπιστημίου Θράκης, που ξεκινάει από 11 Ιουλίου και τελειώνει 26 Ιουλίου. Μιλάμε για αποφοιτητές γυμνασίου Λυκείου, δίπλωμα ΙΕΚ ή πτυχίο Πανεπιστημίου, και από επιστήμες μιλάμε μηχανικούς, πληροφορικής, οικονομικές, επικοινωνίας, νομικής ζωής, γεωπονικές, κοινωνικές, πολιτικές, θετικές, ανθρωπιστικές, τέχνες, ιατρική διοίκηση, ευρωπαϊκές, πληροφόρησης και ναυτιλιακές. Πάμε τώρα να δούμε μια άλλη προκήρυξη που βγαίνει, 120 άτομα τακτικού προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αυτή θα υλοποιηθεί, θα τρέξει από 13 Ιουλίου μέχρι 28 Ιουλίου και αφορά και από το Γυμνάσιο και από το Λυκείο και Δίπλωμα ΙΕΚ και από επιστήμες μηχανικούς, πληροφορικής, οικονομικές, επικοινωνίας, νομική, κοινωνικές, πολιτικές, θετικές, ανθρωπιστικές, διοίκησης, ευρωπαϊκές πληροφόρησης και ναυτιλιακές επιστήμες. Πάμε τώρα σε θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Μέχρι σήμερα είναι η προκήρυξη ανοιχτή στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για ένα νομικό. Μέχρι 5 άτομα είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης Ξάνθης. Αφορά απόφοιτους γυμνασίου Λυκείου δίπλωμα ΙΕΚ. Μέχρι σήμερα είναι η ημερομηνία η καταληκτική. Ο Δήμος Θάσου έχει προκήρυξη για 20 άτομα που είναι από φοιτητή γυμνασίου Λυκείου και δίπλωμα ΙΕΚ. Ορισμένου χρόνου οι θέσεις αυτές και η ημερομηνία η καταληκτική 15 Ιουλίου. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει προκήρυξη για 8 άτομα. Η ημερομηνία καταληκτική είναι 18 Ιουλίου και μιλάμε για αποφοιτητές Λυκείου και δίπλωμα ΙΕΚ. Ο Δήμος Σουφλίου έχει προκήρυξη για 5 άτομα ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Η υποβολή ξεκινάει από τις 9 του μήνα και έχει καταληκτική ημερομηνία 18 Ιουλίου. Ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ΑΕ για την περιοχή της Ξάνθης έχει μια προκήρυξη για 6 άτομα. Αφορά από φοιτητούς Λυκείου, δίπλωμα ΙΕΚ και μηχανικούς. Η ημερομηνία καταληκτική είναι 11 Ιουλίου. Πάμε τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Να πούμε ότι το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος για το κατάστημα στην Ορεστιάδα αναζητά ένα διευθυντή. Στην Κομωτινή, το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Τεχνόπολης Εκπαιδευτική ΑΕ έχει ανοιχτή θέση για υπεύθυνο υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης. Η εταιρεία Λίθος Group Ελλάς στην Ξάνθη αναζητά πολιτικό μηχανικό και αρχιτέκτονα μηχανικό. Η ΑΛΟΕΤ, η εταιρεία που ασχολείται με το παιδικό ένδυμα, ζητάει μια πολίτρια στην Αλεξανδρούπολη. Και επίσης η LCE, Waikiki, αναζητά υπεύθυνο τμήματος για το κατάστημα της Ελληνικής στην Αλεξανδρούπολη. Οι Παυγίδης ΑΕ Μάρμαρα Γρανίτες έχουν ανοιχτή θέση για ένα μεταλλιολόγο μηχανικό. Και επίσης η εταιρεία Κοτσόβολος έχει για τη Δράμα σύμβουλο πωλήσεων κινητής τηλεφωνίας και συνδέσεων και η Κομωτινή επίσης σύμβουλο πωλήσεων κινητής τηλεφωνίας και συνδέσεων. Η εταιρεία Κοτσόβολος πάλι για την Κομωτινή αναζητά αναπληρωτή διευθυντή και επίσης αναζητά η παιδική πολιτεία στην Ξάνθη, αναζητά εκπαιδευτικούς.
Πάμε σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Το Σωματείο Ίκελος έχει ανοιχτές θέσεις για 3 νοσηλευτές στη Κομωτινή και έχει ημερομηνία καταληκτική 14 Ιουλίου. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Άρσης μέσα για την Αλεξανδρούπολη αλλά και για Θεσσαλονίκη έχει θέσεις 6 ανοιχτές. Μιλάμε για πτυχίο Πανεπιστημίου, πτυχίο ΤΕΗ, Ιδρύπο ΜΑΙΕΚ ή Αποφθολικίου και από επιστήμες μιλάμε κοινωνικές εκπαίδευσης και ανθρωπιστικές επιστήμες. Πάμε τώρα στο διδακτικό προσωπικό. Το τμήμα δοκίμων στη φυλάκων της Κομωτινής έχει ανοιχτή προκήρυξη για διδακτικό προσωπικό. Μιλάμε για επιστήμες νομικής, ανθρωπιστικές, αθλητισμού, υπόλοιπη και άλλες επιστήμες. Μέχρι τις 22 του μηνός είναι η ημερομηνία καταληκτική. Τα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού έχουν ανοιχτή προκήρυξη για 110 εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα, που είναι τα ΙΕΚ, και στη δικιά μας περιοχή είναι στην Αλεξανδρούπολη. Αναστάμε ήδη προμαγεία και από το Λυκείου και από επιστήμες μιλάμε οικονομικές, γεωπονικές, θετικές, ανθρωπιστικές, διοίκησης, τουριστικές, ευρωπαϊκές και ναυτιλιακές. Πάμε τώρα να πούμε ότι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 2 διαγωνισμοί. Ένας διαγωνισμός είναι για 100 άτομα και συγκεκριμένα για την Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος. Μέχρι 19 Ιουλίου είναι ημερομηνία καταληκτική αυτού του διαγωνισμού. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης. Θα προσλάβει 60 άτομα. Μέχρι τις 25 Ιουλίου είναι ημερομηνία η καταληκτική. Στην κατάρτιση να πούμε ότι ο Ευρωπαϊκός Φορέας Επενδύσεων έχει μια θέση για άτομα οικονομικών επιστημών για πρακτική άσκηση που θα εργαστεί στο τομέα του μάρκετινγκ και της έρευνας. Μέχρι τις 19 Ιουλίου είναι η ημερομηνία καταληκτική και επίσης να πούμε ότι οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που είναι στην Θεσσαλονίκη, ανοιχτά άτομα 18-30 ετών για να συμμετέχουν σε επιδοτούμενο αθλητικό πρόγραμμα στην Ισπανία το Σεπτέμβριο του 2022. Το πρόγραμμα αυτό είναι το γνωστό European Solidarity Corps που καλύπτει τη διαμονή, τη διατροφή, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των συμμετεχόντων και όπως και δίνει ένα μηνιαίο ποσό για τα έξοδά του ανάλογα με τη χώρα. Μέχρι 15 Ιουλίου είναι ημερομηνία η καταληκτική. Πάμε τώρα στην εκπαίδευση να πούμε ότι το Τμήμα Χημίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Κοσμητική Χημία. Είναι η διάρκεια του είναι 3 εξάμηνα και έχει ημερομηνία καταληκτική 15 Φεβρουαρίου του 2022. Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων. Έχει 2 κατευθύνσεις, το Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και το άλλο, η άλλη κατεύθυνση είναι Επεξεργασία, Συντήρηση και Βιοτεχνολογικές Διεργασίες Τροφίμων, Ανάπτυξη Προϊόντων Βιοοικονομίας. Μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου είναι η ημερομηνία ανοιχτή, η καταληκτική. Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ανακοινώνει πρόσκληση για εκπόνηση τακτορικής διατριβής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Μέχρι η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 1 Νοεμβρίου έως 20 Νοεμβρίου. Επίσης να πούμε ότι το κληροθέμα Γεωργίου Εμμανουήλ Παγκάλου που το διαχειρίζεται η Ακαδημία Αθηνών έχει προκηρύξει για μια προπτυχιακή υποτροφία σε ένα πρωτοετή φοιτητή φιλολογικού τμήματος. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει από το κληροδήμα Φανή Σαραγιάννη, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, προκηρύσει μια υποτροφία με διαγωνισμό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό πάνω στη φυτοπαθολογία. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου είναι ημερομηνία η καταληκτική. Να όσοι θέλουν να σπουδάσουν στα ΙΕΚ, τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορούν να κάνουν τα χαρτιά τους. Άνοιξε η πλατφόρμα 4 Ιουλίου. Πραγματοποιείτε για τους επαγγελματίες του animation στην Ελλάδα ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα Animation Storytelling Workshop Pitching Your Animation Project, που είναι το Εθνικό Κέντρο, το διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας σε συνεργασία με την υπερβία των ΗΠΑ. Μέχρι τις 17 Ιουλίου είναι η ημερομηνία καταληκτική που μπορεί κάποιος να εκδηλώσει ενδιαφέρον του. Πάμε στην επιχειρηματικότητα να πούμε ότι μέσα και μέσω 2021 συνεχίστηκε η διεύρυνση του ελληνικού ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη, καθώς αυξήθηκε κατά 13% φτάνοντας στα 718 δισεκατομμύρια ευρώ. 7 στους 10 χρήστες
κάνουν online αγορές και αυτό μας προέκυψε από την Ευρωπαϊκή Έκθεση Ηλεκτρονική Εμπορίου για το 2022 που δημοσιοποίησαν από κοινού Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και ο e-commerce Europe μαζί με το Eurocommerce. Να πούμε ότι στις 12 Ιουλίου του 2022 στη Λάρισα το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας διοργανώνει ανοιχτή ημέρα εκπαίδευσης YouSolve Urban Hub, στοχεύοντας την ανελική ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων και την ανάπτυξη, την υποστήριξη και χρηματοδότηση και των επιχειρηματικών ιδεών που δίνουν λύσεις στις σύγχρονες αστικές προκλήσεις. Στις 14 Ιουλίου πραγματοποιείται για το έργο Membership, πραγματοποιείται η μερίδα έργου στο Σαράφιο του Δήμου Αθηναίων. Έχει στο σκοπό την ενδυνάμωση νέων μητέρων στο πεδίο της επιχειρηματικότητας. Να πάμε στην καινοτομία, να πούμε ότι γίνεται δωρεάν webinar για την άψυξη της καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις 13 Ιουλίου μέσω της πλατφόρμας Zoom. Να πούμε επίσης ότι η Κομισιόν ανακοίνωσε, έδωσε στην δημοσιότητα νέα έκθεση επιδόσεων στους τομείς έρευνας και κοινωνίας. Σε αυτή παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το πώς οι πολιτικές έρευνας και κοινωνίας μπορούν να συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας συμμετοχικής, βιώσιμης, ανταγωνιστικής και ανθεκτικής Ευρώπης. Να πούμε ότι το οργανισμός Νέα Γεωργία και Νέα Γενιά υλοποιεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πρόγραμμα επιτάχυσης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων Αγροανέλιξη και καλεί πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις τροφίμων με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του 30.000 ευρώ να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής τους. Είναι ανοιχτή η πρόκληση αυτή μέχρι τις 22 Ιουλίου. Και να κλείσουμε με το 13ο Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece, απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους και νέες Έλληνες επιχειρηματίες μέχρι 40 ετών που έχουν ιδρύσει την εταιρεία τους στην Ελλάδα και έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα τα τελευταία 5 χρόνια, συγκεντρώνοντας τον οικό τζίρο τουλάχιστον 30.000 ευρώ το χρόνο. Μέχρι τις 22 Ιουλίου είναι ανοιχτή αυτή η προθεσμία. Να πούμε και τη φράση της ημέρας που την είπε ο Σαλβαντόρ Νταλί το 1904-1989, έτσι, Ισπανός ζωγράφος και χαράκτης ήταν, «Ευφυΐα χωρίς φιλοδοξία είναι πουλή χωρίς φτερά». Αναμένουμε να δούμε στην άλλη Παρασκευή. Να είστε καλά. Για συνδεθείτε. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί, η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης